προτάσεις που ακούσαμε από την πλευρά των τριών θεσμών θέλω να κρατήσω ως βάση συζήτηση τα χαμηλά, τα χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα πλεονάσματα και βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα κοινά σημεία υπάρχουν και σημεία όμως τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει διότι όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι μιλάμε για μια χώρα που τα τελευταία πέντε χρόνια α, έχει υποστεί μια μεγάλη οικονομική καταστροφή Χάσαμε το 25% του καθάριστου χώρου προϊόντος από πέντε χρόνια σκληρής λιτότητας. Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι ιδέες όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ στους χαμηλόσυνταξιούχους συνταξιούχους ή να αυξηθεί το ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό 10 μονάδες είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτηση. Παρ' όλα αυτά υπήρξε από την πλευρά της Κομισιόν επικοδομητική διάθεση να ε, φτάσουμε σε έναν κοινό τόπο οι προτάσεις που ούτως ή άλλως η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει αποτελούν τον μέχρι τώρα κοινό τόπο οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και νομίζω ότι το θετικό της σημερινής ημέρας είναι α, η απόδειξη από την πλευρά της Κομισιόν τουλάχιστον των συνομιλητών μας δηλαδή ότι υπάρχει διάθεση προκειμένου πολύ σύντομα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ρεαλιστική και επαναλαμβάνω ότι η ρεαλιστική βάση της συζήτησης παραμένει η πρόταση της ελληνικής πλευράς. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες και μπορώ να πω ότι όσο κανείς συζητάει με ειλικρίνεια, τόσο πιο κοντά βρίσκεται στο να προσεγγίσει μια κοινά αποδεχτή ε, λύση, δεν υπάρχει take it or leave it. Το έχετε καταλάβει. Υπάρχει συζήτηση, υπάρχει διάλογο. Και γι' αυτό μπορεί ορισμένε φορέ και στο διάλογο αυτό και στι προτάσει που κατατίθενται να υπάρχουν και ορισμένε υπερβολέ, ακριβώ για τον λόγο του ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση, ουσιαστική, σκληρή. Πιστεύω όμω ότι στο τέλο θα έχουμε μια α, κατάληξη που θα είναι επωφελή και για τι δύο πλευρέ.